Το 1915, στην αρχή δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εισηγήθηκε στον βασιλιά Κωνσταντίνο και στην κυβέρνηση την είσοδο της Ελλάδος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Η Τουρκία ήδη πολεμούσε στο πλευρό των κεντρικών αυτοκρατοριών, δηλαδή της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ο Βενιζέλος κατάλαβε ότι αν η Ελλάδα πολεμούσε με τους συμμάχους, στο τέλος του πολέμου, για το οποίο ο Βενιζέλος προέβλεπε σαφή νίκη των Αγγλογάλων, η Ελλάδα θα βρισκόταν με τους νικητές. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα μπορούσε να υποφεληθεί της νίκης και να πάρει τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη τα οποία θα συνόδευαν τη νίκη της. Στην ουσία ο Βενιζέλος είχε καταλάβει ότι εάν η Ελλάδα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά τους συμμάχους, θα μπορούσε στην ουσία να επιστρέψει στη Μικρά Ασία μετά από 500 χρόνια τουρκικής κυριαρχίας. Ήταν το όραμα της μεγάλης ιδέας, του οποίου ο Βενιζέλος ήταν ένθερμος υποστηρικτής και οραματιστής. Έτσι, ως την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στο να πετύχει το πολιτικό αίτημα της μεγάλης ιδέας να ενσωματώσει στο ελληνικό βασίλειο τους πληθυσμούς των Ελλήνων που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Ο Μεγάλος Πόλεμος παρήχε απλώς τη δυνατότητα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η ελληνική εισβολή ήταν η εξέγερση που προκλήθηκε από τον εθνικισμό, που ήταν αντίθετη στο πολιτικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως ήταν αντίθετη και στην αυτοκρατορία των Αμπσβούργων. Το τέλος του Πρώτου Πολέμου ήταν το τέλος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και ειδικότερα το τέλος του Οθωμανικού Συστήματος. Ήταν όμως μόνο αυτό? Ήταν ότι η Ελλάδα ξύπνησε μια μέρα ως υπεριαλιστική δύναμη και θέλησε να κατακτήσει τα πάντα? Μήπως υπήρχε κάποια προϊστορία που σπάνια την ακούμε γύρω από το τι έγινε από το 14-15 και μετά? Από το 1912 και μετά είχαν ξεκινήσει συστηματική διωγμή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Όσοι σήμερα υποστηρίζουν ότι αν η Ελλάδα δεν είχε παρέμβει στη Μικρά Ασία, σήμερα θα ήταν ακμαίος και ζωντανός ο μικρασιατικός ελληνισμός στα πλαίσια ενός τουρκικού κράτους, πλανώνται πλάνοι νυκτράν. Από το 1912, υπό την επίνευση των Γερμανών της Γερμανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Τουρκία, ξεκίνησαν συστηματική διωγμή τύπου γενοκτονία των Ελλήνων με τα αμελέ, τα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, με στρατόπεδα συγκεντρώσεις στην Ανατολία. Οι Τούρκοι με τη συνεργασία των Γερμανών έπαιρναν τους Έλληνες και είτε τους εξόντωναν καθοδόν, είτε τους πήγαιναν και τους έκλειναν σε στρατόπεδα εργασίας. Αν θέλετε, επιχειρήθηκε να γίνει αυτό το οποίο έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί και τον Χίτλερ. Αυτό για πρώτη φορά δοκιμάστηκε στη Μικρά Ασία την περίοδο του 1912, 13, 14, 15. Η πρώτη, αν θέλετε, το πρώτο κρούσμα είναι η διωγμή στη Φώκια το 1912.